Είμαι ξεγραμμένη από όλοι. Πάω από νοσοκομείο σε νοσοκομείο εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Κραυγή απόγνωσης από την Ευστρατεία Φερδινάδου που εδώ και 2 χρόνια περιπλανιέται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να θεραπευτεί. Έκανα χειρουργείο κύλια. Με κάναν πάνω, έσπασε ο δίσκος. Με έκανε ο κύριος χειρουργείο. Με είχε στο ιατρείο πάνω 2 χρόνια. Δηλαδή κάθε μήνα με ανέβαζε πάνω, με έκανε εισαγωγή. Και με φρικτή πόλη με κάναν κορτιζόλη σπονδυλική στήλη μέχρι τον Αφιένα. Η άτυχη ευστρατεία, μητέρα ενός παιδιού που σήμερα υπηρετεί την πατρίδα, είχε μία ήρεμη ζωή μέχρι που της προέκυψε το θέμα της υγείας της. Εγώ 28 χρονών έμεινα ανάπηρ. Όχι απλά. Εγώ 28 χρονών ήμουν στο καρότσι πάνω. Το μωρό μου 14 χρονών έβαζε πάπια. Από τότε άρχισε ο Γολγοθάς της. Η ευστρατεία, προκειμένου να αποκτήσει και πάλι την υγεία της, άρχισε να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία των Αθηνών και της Μυτιλίνης. Χθες το βράδυ, ο σύζυγός μου, αν δεν ήταν εγώ, θα είχα δηλητηριαστεί. Είχα πει τόσο πολλά χάπια, το οποίο έπεσε σέκος. 2 φορές έχω κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, από τη φοβερή πόνη. Η άτυχη ευστρατεία βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και όσο περνάνε οι μέρες, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται κάθε μέρα. Αυτό το χειρουργείο έπρεπε να έχει γίνει πριν 1,5 χρόνο, όχι τώρα. Τώρα ήδη μπορεί να έχουν πειραχτεί νεύρα που να μην μπορούν να επανέλθουν. Εγώ σε αυτόν τον 1,5 χρόνο παλεύω να χειρουργηθώ, αλλά δεν μπορώ. Η μόνη ελπίδα της ευστρατείας είναι να κάνει άμεσα τη δύσκολη αυτή εγχείρηση, προκειμένου να της αφαιρεθούν οι βίδες και οι λάμες που είναι καρφωμένες μέσα στο σώμα της. Χρειάζονται όμως λεφτά. Λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν. Έχω σπονδυλοδυσία μέχρι τον 5ο σπόνδυλα, ναι. Και υπάρχουν ακόμα 4 βίδες όπως τις βλέπετε, ναι. Και ένα πέταλο το οποίο είναι διεμπειρές μέσα στο σπόνδυλο, το οποίο μπαίνει από τη μια μέχρι την άλλη. Προσπάθησε ο γιατρός να το βάλει και το έχει αφήσει τα μισά και κρέμεται. Πήγα στην κλινική, το οποίο κλινική μου λέει 8.000 ευρώ φιλική τιμή, επειδή έχουμε συγκινηθεί από το πρόβλημα. Ο σύζυγός της, ένας άνθρωπος του μεροκάματου, έχει χρεωθεί μέχρι το λαιμό από τα δάνεια που πήρε από τις τράπεζες προκειμένου να σώσει τη γυναίκα του. Ήδη έχω πάρει το πρώτο το δάνειο, ήταν 11.500 ευρώ. Ξανά έκανα άλλο δάνειο 4.500 ευρώ, δεν μπορούσα να το πληρώσω. Και τώρα έκανα άλλο ανανέωση δάνειο, να ξαναδίνω από την αρχή 110 ευρώ το μήνα για να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν με δίνει η τράπεζα άλλο δάνειο για να μπορέσω να τη βοηθήσω κάτι παραπάνω δηλαδή. Μη έχοντας άλλη επιλογή, η ευστρατεία Φερδινάδου αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης ώστε να σωθεί. Εγώ θα μείνω ανάπηρη. Δεν έχω πολύ περιθώρια πια. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά, το κράτος πρόνοιας που εννοείται ότι έχουμε δείχνει την αδυναμία του να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό μας που θέλει να ζήσει με αξιοπρέπεια.